Λοιπόν, η νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από οργανωτικό εκφυλισμό, ο οποίος δεν φαίνεται μόνο τώρα, αλλά και πριν από ένα χρόνο, που ένας πέρασε από μέσα και βγήκε πρόεδρος του κόμματος με 2 ευρώ. Και τα λέω αυτά γιατί δεν μιλάμε μόνο για οργανωτικό εκφυλισμό. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει η αποτυχία, η χεροκοπία, η πολιτική, ιδεολογική του όλου ΣΥΡΙΖΑ. Όλου αυτού του πειράματος της πρώτης φοράς αριστεράς, που έλεγε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, η Ελλάδα θα παραμένει στην εξουσία του κεφαλαίου, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις δεσμεύσεις της και εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα. Όλο αυτό απέτυχε και απέτυχε και στην εκδοχή, αν θέλετε, τη σοσιαλδημοκρατική του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Και γιατί το λέω αυτό, για να θυμίσουμε ότι στις πρόσφατες ευρωεκλογές ο Κασελάκης βγήκε δεύτερος και επειδή βγήκε δεύτερος, αμφισβητήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είχαμε ένα χρόνο συζήτηση και φυσικά τις γνωστές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρούμε ότι τώρα είναι μια στιγμή, αν θέλετε, που ένας κόσμος σημαντικός, αρκετός, με ριζοσπαστική σκέψη, που έχει δει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, την εναλλαγή κυβερνήσεων, όλα αυτά τα σχήματα, να διαμορφώνεται και να υλοποιείται μια πολιτική που στα στρατηγικά της σημεία είναι συμφωνημένη από τα άλλα πολιτικά κόμματα, που αποτυπώνει όμως αυτή η πολιτική μια άγρια βαρβαρότητα στην καθημερινότητά του. Γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία, το μακελιό στη Γάζα, ο ρόλος της Ελλάδας σαν πρωτοπαλίκαρο των υπεριαλιστών, οι αμυντικές λεγόμενες δαπάνες, ο διάλογος που έχει ξεκινήσει με τον Ερντογάν και που βάζει στη συζήτηση εκ των πραγμάτων κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Η καθημερινότητα με την ανεργία, την ακρίβεια, όλα αυτά δεν είναι θέματα που αφορούν αποκλειστικά κάποιον υπουργό του Μητσοτάκη. Είναι πολιτικές επιλογές, έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές πρέπει να αμφισβητηθούν και είναι ώρα αυτός ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένει εγκλωβισμένος να συναντηθεί μαζί μας στους δρόμους του αγώνα. Τους καλύτερα, και αυτός δηλαδή ο αγώνας δεν είναι ένα σύνθημα, είναι μια καθημερινότητα. Και στον κύριο Κασελάκη, είναι σκληρές. Αυτό αφορά τον κόσμο. Να. Τον κόσμο που ψήφισε και συνέχισε να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Που βλέπει ότι τα πράγματα δεν δηλαδή μπορούν να τον εκφράσουν. Άρα προσδοκάτε κάτι. Να συναντηθούμε με αυτόν τον κόσμο. Από τα προβλήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, στις 20 του Νοέμβρη υπάρχει γενική απεργία. Πρέπει να πετύχει, πρέπει να κλείσουν όλα. Υπάρχουν σημαντικοί κλαδικοί αγώνες. Υπάρχουν διεκδικήσεις που πιάνουν τη δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας. Σε αυτούς τους αγώνες βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή και θέλουμε να συναντηθούμε με όλον αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν πρέπει να χαθεί, δεν πρέπει να απογοητευτεί. Γιατί, τι σας εμποδίζει σε μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία 4 κομμάτων της αντιπολίτευσης για τους εποχικούς πυροσβέστες? Στη Βουλή, κύριε Γιαννούλη, στη Βουλή. Καταθέσαμε τροπολογία για τους εποχικούς πυροσβέστες. Αυτή η τροπολογία θα συζητηθεί. Δεν έχει την ίδια δυναμική αν καταθέσαμε από όλη την. Μα νομίζω ότι όταν γίνεται συζήτηση και λένε ποιος είναι υπέρ ή κατά, ποιος είναι υπέρ ή κατά, ψηφίζει και γίνεται νόμος. Γιατί δεν είναι προοδευτική? Ταυτόχρονα θυμίζω, κύριε Γιαννούλη, ότι πριν από ένα μήνα καταθέσαμε και εμείς τροπολογία για επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, που έχει σφαχθεί και από τους συνταξιούχους και από τους μόνιμους, τους δημόσιους υπαλλήλους. Μπορεί να γίνει μια αρχή όμως. Και αρνηθήκατε. Ναι, σύμφωνοι. Με το παρελθόν δεν μπορούμε να κατακτήσουμε το μέλλον. Πριν από ένα μήνα συζητάμε. Παρελθόντος χρόνος. Έχουμε μπροστά μας. Εγώ λέω για μπροστά. Τι εμποδίζει? Έχουμε μπροστά μας. Αυτό που εμποδίζει είναι ότι δεν πρέπει να βγουν. Δεν θα εμπολίσετε τον ιδεολογικό σας. Κύριε Γιαννούλη, ακούστε. Ναι, πρέπει, να βγουν και απευθυνόμαστε στον κόσμο που σας πίστεψε και σας ψήφισε όλη αυτή την περίοδο. Και αν θέλετε επένδυσε και σε νέες αυταπάτες στον Κασελάκη. Έτσι. Και επένδυσε και στους προηγούμενους που έφυγαν. Πάντως η πρώτη φορά αριστερά δεν έκανε μόνο κακά στην χώρα. Ψήφισε ένα μνημόνιο μαζί με τους άλλους δύο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Μαζί με τους άλλους δύο. Ψήφισε μεταμνημονιακούς νόμους που είναι σε ρισκή ακόμα. Ψήφισε ένα πλέγμα το οποίο έχει δέσει ασφυκτικά την καθημερινότητα του λαού μας. Και για αυτούς τους λόγους δεν είναι φερέγγια.